Το πρόγραμμα σπουδών της νομικής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σύγχρονο, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και των υπολείπων πανεπιστημίων της Ευρώπης. Η νομική επιστήμη, όπως την ξέρουμε σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζαμε σαν νομική επιστήμη πριν από 40 χρόνια, για παράδειγμα, ή πριν από 80 χρόνια. Και το ενδιαφέρον στην νομική επιστήμη είναι ακριβώς αυτή η συνεχής εξέλιξη. Δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά είναι μια επιστήμη η οποία είναι υποχρεωμένη για να επιβιώσει να παρακολουθεί τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Υπάρχει πάντοτε μια προσπάθεια από πλευράς των συναδέλφων για να εξηγήσουν στους φοιτητές, να λύσουν απορίες, να αφιερώσουν χρόνο για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Πολύ δε περισσότερο στους πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι τώρα ξεκινούν, να τους εξηγήσουμε κάποια βασικά πράγματα όσον αφορά τη νομική επιστήμη, τον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστημίου, το πώς θα πρέπει να διαβάζουν πλέον στο πανεπιστήμιο. Προσπαθούμε όμως παρόλα αυτά και πριν τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές μας να έχουν αποκτήσει ήδη μία επαφή με την νομική πραγματικότητα. Το πτυχίο το οποίο χορηγεί η σχολή μας στην κατεύθυνση του ελληνικού δικαίου είναι ισότιμο με τα πτυχία που χορηγούνται και από τα λοιπά πανεπιστήμια. Η ιδέα από φοιτή μας την χάνουν ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον αντίστοιχο φορέα στην Ελλάδα, από το ΔΟΑΤΑΠ βεβαίως και από τον αντίστοιχο φορέα στην Κύπρο, για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Κύπρο. Και βεβαίως αυτό τους εξασφαλίζει στη συνέχεια και εγγραφή στα Μητρώα Ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων ανεφεξετάσεων και την συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.